αποφασισμένος να βάλει τάξη και να νοικοκυρέψει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διοίκηση στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ξεκινώντας από την στέγαση των υπηρεσιών, εμφανίστηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Δεν θέλω η περιφέρεια Πελοποννήσου να δίνει ούτε ένα ευρώ σε νίκια. Αυτό που έκανε στο Δήμο Καλαμάτας θα γίνει και σε ολόκληρη την περιφέρεια. Τα χρήματα που ξοδεύονται είναι πάνω από 1.800.000 ευρώ το χρόνο. Για να μην πω πώς νοικιάστηκαν τα κτίρια αυτά, το αντιπαρέρχομαι, δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Υπάρχουν χώροι του δημοσίου, στρατόπεδα και όχι μόνο, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με τα ενίκια 3 ετών μπορεί να στεγάσεις όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας της Πελοποννήσου. Και αυτό το 1.800 μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ να τα χρησιμοποιούμε για έργα τα οποία θα οδηγούν στην προκοπή και στην ανάπτυξη. Λοιπόν, Ευήκο Ότα από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, θετικό το Υπουργείο Εσωτερικών και τα άλλα Υπουργεία, να προχωρήσουμε σύντομα. Θα προχωρήσουμε σύντομα, την εβδομάδα η οποία έρχεται θα υποβληθεί και το επίσημο έγγραφο. Ξεκάθαρος ο Παναγιώτης Νίκας και σε σχέση με το Διοικητήριο της Καλαμάτας. Διοικητήριο Καλαμάτας. Τέρμα η διενέξη με το ελληνικό δημόσιο. Όλα του λαού είναι, όλα της πατρίδος. Ξέρετε, υπάρχει μια διένεξη σε ποιον ανήκει το κτίριο εδώ και χρόνια. Εγώ λέω το κτίριο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό το έφτιαξε. Να υπογράψουμε ένα χρυσιδάνιο με το ελληνικό δημόσιο, να στεγαστούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας. Ένα χρυσιδάνιο 50-100 ετών αορίστου χρόνου όπως πήραμε το πάρκο. Τι θα ψάχνουμε τώρα, τι είναι ατομικές ιδιοκτησίες. Γιατί προσέξτε, για να επισκευάσουμε το διοικητήριο πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα της ιδιοκτησίας. Και το διοικητήριο, όπως ξέρετε, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει γυρασμένο σύστημα κλιματισμού. Χρειάζεται ξεφόρτωμα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είμαστε μια περιοχή η οποία έχει προβλήματα. Χρειάζεται ενίσχυση. Το ξέρουμε αυτό από παλιά. Όλα αυτά για να γίνουν όμως πρέπει να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η περιφέρεια το διεκδικεί κατά χρήση.